Το NLP είναι ουσιαστικά μια μεθοδολογία η οποία έχει μοντελοποιήσει την αριστεία. Πράγματα ή συμπεριφορές που δεν μας εξυπηρετούν, να τις επανεγχαράξουμε, λέμε εμείς. Δηλαδή να γράψουμε πάνω στην παλιά κασέτα κάτι συμφέρον, κάτι καινούριο. Το NLP έρχεται να εμπλουτίσει την ταυτότητα που έχει ο καθένας. Μαρία, να ξεκινήσουμε από τα πάρα πολύ βασικά. Τι σημαίνει νευρογλωσσικός προγραμματισμός? Πώς μέσα από την ικανότητα σωστής χρήσης της γλώσσας μπορούμε να ξαναπρογραμματίσουμε το νευρικό μας σύστημα σε συμπεριφορές υγιείς για μας, για τους άλλους και για τις σχέσεις που θέλουμε να έχουμε. Άρα έχουμε την ικανότητα, τη δυνατότητα, εμείς τα ανθρώπινα όντα, πράγματα που δεν μας εξυπηρετούν στην καθημερινότητά μας και στην αλληλεπίδρασή μας, να τα αλλάξουμε και όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Τα τελευταία 10 χρόνια, 2 Νόμπελ ιατρικής έχουν δοθεί σε βιολόγους που απέδειξαν την νευροπλαστικότητα, δηλαδή την ικανότητα επανεγγραφής στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Οπότε μπορούμε να κάνουμε update στα software που έχουμε της ζωής μας και ναι, πράγματα ή συμπεριφορές που δεν μας εξυπηρετούν, να τις επανεγχαράξουμε, λέμε εμείς. Δηλαδή να γράψουμε πάνω στην παλιά κασέτα κάτι συμφέρον, κάτι καινούριο. Άρα δεν ισχύει αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα, ότι γράφει δεν ξεγράφει? Ισχύει αν δεν θέλω να κάνω την προσπάθεια. Μάλιστα. Άρα πρέπει συνειδητά να πω σε μια τέτοια διαδικασία. Χρειάζεται συνειδητά καταρχήν να παραδεχτώ ότι χρειάζεται αυτό το update, αυτή η βελτίωση. Ναι. Στη συνέχεια να θέλω να δώσω το τίμημα, την προσπάθεια. Έπειτα να βρω τις κατάλληλες πηγές, δηλαδή τον τρόπο, το δάσκαλο, το σεμινάριο, την καθοδήγηση. Και μετά να δώσω και την ευκαιρία, το χρόνο. Και πώς το κάνει αυτό το πράγμα ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός ή NLP, εν συντομία, από την αγγλική, από τον αγγλικό όρο? Κοίταξε να δεις, το NLP, εν συντομία, από το αγγλικό όρο Neuro-Linguistic Programming, είναι ουσιαστικά μια μεθοδολογία η οποία έχει μοντελοποιήσει την αριστεία. Δηλαδή, έχει μέσα από έρευνες και παρατήρηση καταλήξει σε κάποιες συνταγές, να το πω, τρόπους, στρατηγικές το λέμε εμείς στο NLP, όπου βρίσκουμε ποια είναι η διαφορά που κάνει τη διαφορά σε συμπεριφορές, σε τρόπο αντιμετώπισης, σε τρόπο επιδίωξης, ξέρω εγώ, στη στοχοθεσία, στην αντιμετώπιση κριτικής, στο να αλλάξω κάποιες πεπιθήσεις περιοριστικές στον εαυτό μου, να νοηματοδοτήσω αλλιώς τη ζωή μου, να επανεγχαράξω την εικόνα των γονέων που έχω μέσα μου. Όλα αυτά λοιπόν μέσα από έρευνα έχει μοντελοποιηθεί μια μεθοδολογία που είναι, ποια είναι η διαφορά που κάνει τη διαφορά. Η γλώσσα, τι ρόλο έχει σε όλο αυτό? Πάρα πολύ ωραία. Τη γλώσσα, για να την κατανοήσουμε, έρχεται και κάνει ένα νευρολογικό αποτύπωμα στον εγκέφαλο. Δηλαδή, τα λόγια που λέμε. Τα λόγια που λέμε δημιουργούν νευρικές όσεις στον εγκέφαλο. Η δύναμη των λέξεων, έλεγε η Βιρτζίνια Σατήρ, έγκυται στην ικανότητά τους να παράγουν συναίσθημα. Δηλαδή, να κάνω ένα πείραμα. Ωραία. Τιμή μας. Τιμή μας. Απευθυνόμενοι σε εσένα, αλλά μέσα από σένα, στον οποιοδήποτε μας ακούει, παρατηρήστε πώς νιώθετε στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Θα κάνουμε θέατρο τώρα, θα κάνουμε role playing. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά παρατήρησε πώς θα νιώσεις σωματικά, σαν αποτέλεσμα των λέξεων που θα πω, που εκ προημίου ξέρεις ότι θα είναι και θέατρο. Ναι, οκ. Okay. Ωραία. Ναι, okay. Ετοιμή. Ωραία. Κάτσε να κάτσε καλά. Λοιπόν, χάλια είσαι σήμερα. Πολύ κουρασμένη. Έχεις κύκλους στα μάτια. Τι κατάσταση είναι αυτή? Ξεθόριασες και το κραγιόν. Τώρα βέβαια αυτό το μπλουζάκι είναι για την παραλία, δεν είναι? Και τι, σημειώσεις με μολύβι? Δεν πρέπει να έχεις ένα τάμπλετ. Τι προχωρημένη κατάσταση είναι αυτή? Τώρα το νερό που μου σέρβιρες δεν έχει ούτε ένα παγάκι. Έχω ταχυκαρδία τώρα. Είδες. Η αποτύπωση αυτή περνάει μεν από τον πρόσωπο με το οποίο λοβώ, αλλά πάει και ενεργοποιείται εκεί που είναι το κέντρο του συναισθήματος, που είναι η αμυγδαλή. Και εκεί δεν έχει λογική. Ναι. Εκεί είναι σαν ένα βρεφάκι. Αντίστοιχα, έλα να παρατηρήσεις πώς νιώθει πάλι στο σώμα σου
30 δευτερόλεπτα θα σου πω. Ανδριανή, χαίρομαι πάρα πολύ που με κάλεσες σήμερα εδώ. Χαίρομαι και καμαρώνω τη δυνατότητά σου και την επιθυμία σου να προσφέρεις στον κόσμο, να ψάχνεις τον πιο ειδικό θα μπορεί να προσφέρει καλύτερα, να δημιουργείς έτσι ένα πολύ φιλόξενο περιβάλλον για τον όποιον έρχεται. Εγώ πάντα νιώθω εδώ καλοδεχούμενη και σημαντική. Νιώθω ότι είσαι προετοιμασμένη στο θέμα που έχουμε να μιλήσουμε και αυτό τιμά και το θέμα και εμένα και τον ακροατή και είναι τιμή μου που είμαι σήμερα εδώ. Νιώθω πεταλούδες με την καλή έννοια μέσα στην καρδιά. Πληρώτα, νιώθω όμορφα συναισθήματα. Μπράβο. Από αυτό το συνέστημα τώρα, εμείς το λέμε feedback, το λέμε ανατροφοδότηση, από αυτό το συνέστημα θα δημιουργηθεί και η αντίδρασή σου προς εμένα. Οι λέξεις δημιουργούν συνέστημα, αλλά και εξαιτίας του συναισθήματος που έχουμε θα εκφράσουμε λέξεις. Έχουμε επίπεδα, βάθος που δουλεύουμε στο NLP. Το ένα είναι στο επίπεδο της συμπεριφοράς. Έτσι το λέμε, έτσι το κάνουμε. Ωραία. Μετά όμως από μέσα είναι το επίπεδο των αξιών και των πεπιθήσεων. Γιατί αν εγώ νιώθω ότι δεν αξίζω, ότι δεν θα τα πω καλά, ότι ποιος να με ακούσει τώρα μένα. Όσο και να εφαρμόσω σωστά και ορθά την τεχνική, δεν θα πετύχει. Ναι. Οπότε ερχόμαστε και στο NLP, γιατί έχουμε και επίπεδα εκπαίδευσης στο NLP, σε πιο προχωρημένες τάξεις ας πούμε, και δουλεύουμε τις πεποιθήσεις, δουλεύουμε τις αξίες, δουλεύουμε την αυτοεικόνα και ακόμα πιο βαθιά και πιο πίσω από αυτό είναι η ταυτότητα. Πυρήνας ο πυρήνας μας. Ποια είμαι εγώ, ποια θέλω να είμαι εγώ, για ποιο προορισμό το κάνω. Όλη αυτή η διαδρομή που μου περιγράφεις, που σε βοηθάει το NLP, μας βοηθάει το NLP να κάνουμε, μου θυμίζει λίγο κάτι από ψυχοθεραπεία. Έχει ψυχοθεραπευτική δράση ή είναι απλά ένα μοντέλο εκπαίδευσης, ελάτε να σας πούμε 5 τρόπους για να μιλάτε καλύτερα στο συνάδελφό σας, στο σύζυγό σας, στο φίλο σας, στη φίλη σας και καθαρίσατε. Εξαρτάται ποιος το κάνει το NLP. Δηλαδή. Δηλαδή, το NLP μπορεί να είναι ξερά μόνο οι τεχνικές. Έλα να μάθουμε την τεχνική να δίνουμε feedback, έλα να μάθουμε την τεχνική για παρουσίαση δημοσιολόγου, έλα να μάθουμε την τεχνική για στοχοθεσία, έλα. Ωραία. Αλλά επειδή εγώ είμαι πρώτα, η δικιά μου η ταυτότητα είναι συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια, υπαρξιακή ψυχοθεραπεύτρια και μετά εκπαιδεύτρια του NLP, οπότε όπως λέμε το κάνω μπολιασμένο το NLP, να. Γιατί εμένα μου είναι πολύ μεγαλύτερη σημασία η προσωπική ίαση, η επούλωση κάποιων πληγών, κάποιων τραυμάτων, των εξαιρετικών ανθρώπων. Ξέρεις, έχω τους καλύτερους μαθητές. Κάτι έχω ακούσει, εντάξει. Λέω και ξαναλέω ότι αν υπήρχε ο όρος κουκουβά για δασκάλα θα ήμουν εγώ, απόλυτος καμαρώνω. Οπότε, εάν μπορέσω να τους βοηθήσω και στο κομμάτι το προσωπικό, τότε έχει νόημα να μάθουν και 5 τεχνικές. Δεν θα με ενδιέφερε να μάθουν τις 5 τεχνικές ξερές, αλλά να φύγουν μη αλλοιωμένοι όμορφα σαν προσωπικότητες. Το NLP είναι ένα καλό εργαλείο που έχει να κάνει με διαπροσωπική επικοινωνία. Για να μπορέσει να γίνει κάποιος καλός στη διαπροσωπική επικοινωνία, απαραίτητα έρχεται να χτίσει επικοινωνία με τον εαυτό του. Άρα συνειδητοποιεί πράγματα, στρατηγικές που κάνει ελλειπή, μη συμφέρον τα λέμε εμείς μέχρι τώρα. Δεν με εξυπηρετεί αυτό που κάνω μέχρι αυτή τη στιγμή. Εμένα τον ίδιο. Οπότε αυτό έχει λίγο ένα βάρος. Είναι μεγάλη μπουκιά να την καταπιεί αυτές οι προσωπικές συνειδητοποιήσεις. Ωραία. Και στη συνέχεια, στον τομέα που ασχολείται. Είμαι μητέρα και θέλω να τα πηγαίνω καλά με τα εφηβάκια τα παιδιά μου. Αυτό θα με βοηθήσει. Είμαι σε μια καινούργια σχέση και θέλω να τα πηγαίνω καλύτερα με το σύζυγό μου ή με την σύζυγό μου. Ξέρεις, θέλω να επιτέλους να τα πάω καλά με τους γονείς μου. Έγινα προϊσταμένη σε μια δουλειά και πρέπει να μάθω πώς να ηγούμε. Το NLP έρχεται να εμπλουτίσει την ταυτότητα που έχει ο καθένας. Αν είμαι εκπαιδευτικός, θα γίνω πολύ καλύτερος. Αν είμαι δικηγόρος, θα γίνω πολύ καλύτερος. Αν είμαι δημοσιογράφος. Οποιοδήποτε επάγγελμα έχει να κάνει επαφή με τον άνθρωπο, θα με βοηθήσει πολύ καλύτερα. Τώρα να πω κάτι που έλεγε η Βιρτζίνια Σατήρ, που ήταν μία εκ των πρώτων που μοντελοποιήσανε, ότι όλοι οι άνθρωποι θα ζήσουν πάρα πολύ ευτυχισμένα χωρίς να μάθουν ποτέ στη ζωή τους NLP. Εντάξει. Όμως, εάν αυτό που είναι να μάθω στα 50 μου, στα 60 μου, στα 70 μου, τη σοφία που είναι να αποκτήσω,
Με κάποιο τρόπο μπορώ να την αποκτήσω νωρίτερα, ναι, και με μικρότερο τίμημα, τότε θα είναι πολύ πιο απολαυστικός και πολύ πιο εύκολος ο βίος μου. Πόσα χρόνια ταλαιπωρίας μπορεί να γλιτώσει. Αυτό, αυτό. Να κατηγοριοποιήσουμε λίγο τους λόγους για τους οποίους έχουν έρθει οι άνθρωποι σε σένα για να εκπαιδευτούν πάνω στο NLP. Α, ωραία. Οι γενικές κατηγορίες, βρε παιδί μου. Έχουν έρθει οι άνθρωποι, ναι, το προφανές είναι για να βελτιωθούν οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Ωραία. Όπου από εκεί βέβαια, επειδή εμείς σωθούμε σε αυθεντικές σχέσεις, έχει προκύψει σαν αποτέλεσμα να σώζονται γάμοι. Έχει προκύψει σαν αποτέλεσμα άνθρωποι που δεν μπορούσαν να κάνουν σχέσεις να παντρεύονται. Αλλά έχει προκύψει και σαν αποτέλεσμα άνθρωποι που ήταν σε άσχημες δυσλειτουργικές σχέσεις πια να πούνε το enough, τέλος. Αρκετά, τέλος. Οπότε από εκεί υπάρχει και η φήμη που στο NLP θα πας, εκεί, εκεί χωρίζουν. Θα σε χωρίσουν. Θα σε χωρίσουν. Θα σε χαλάσουν. Θα σε χαλάσουν. Ωραία. Αυτό που μαθαίνουμε, ερχόμαστε να το εφαρμόσουμε σε εμάς, φροντίζοντας εμάς, αλλά να το επικοινωνήσω και στον άλλο, φροντίζοντας τον άλλο που τα ακούει και φροντίζοντας και τη σχέση μας εκεί που θέλω να πάει. Γιατί δεν είναι να μάθω εγώ να εκτονώνομαι, να εκφράζω τα συναισθήματά μου αγνοώντας εσένα. Και να αφήνω πίσω, ναι, καμένη γη. Έτσι. Εγώ πιο NLP πρεσβεύω και πιο NLP εφαρμόζω. Όταν θα έρθει κάποιος να μου πει τον αγαπώ ή την αγαπώ, τον αγαπώ τον πατέρα μου, την αγαπώ τη μάνα μου, τον αγαπώ τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, και κάπως κάτι γίνεται και σκοτωνόμαστε. Εκεί είναι σωτήριο το NLP. Είναι το α και το ω, γιατί βοηθάει σε αυτή τη μετάφραση. Υπάρχει η καλή πρόθεση, δεν υπάρχει η γνώση, δεν υπάρχει ο τρόπος. Ωραία. Εκεί η πρόθεση είναι καλή. Θέλω να επικοινωνήσω πώς τα κομμάτια γίνεται και σκοτωνόμαστε. Ναι. Ωραία. Έχω τους μαθητές μου, πώς γίνεται και δεν. Έχω τους θεραπευόμενους μου, πώς γίνεται και δεν. Εντάξει. Όταν όμως η πρόθεση είναι να πουλήσω άμμο στους Άραβες και πάγο στους Εσκιμώους, πάλι μπορεί να εφαρμοστεί. Εντάξει, όπου εκεί είναι τώρα χρήσιμο, αν εγώ σαν αποδέκτης γνωρίζω NLP, ναι, μπορώ να ακτινογραφήσω πίσω από τη συμπεριφορά του πομπού. Υπάρχουν ήδη NLP, δηλαδή υπάρχει ένα NLP που είναι για τις διαπροσωπικές σχέσεις, υπάρχει ένα NLP που εσύ εφαρμόζεις για τα επαγγελματικά περιβάλλοντα, υπάρχει άλλο NLP π.χ. για τους εκπαιδευτικούς, άλλο για τους παρουσιαστές τηλεόρασης, άλλο χύψη για κάθε κατηγορία. Λοιπόν, έχουν βγάλει άνθρωποι λεφτά γιατί έχουν κατηγοριοποιήσει το NLP, NLP για την εκπαίδευση, NLP για τις πωλήσεις, NLP, ωραία. Αλλά είπες πριν και στο πρώτο μου πτυχίο που είναι διοίκηση προσωπικού, κάναμε business English 8 εξάμηνα. Ναι. Για να κάνεις το business English πάλι μαθαίνεις το simple present, το present continuous, μαθαίνεις τον εναιστώτατο. Ωραία. Και χρησιμοποιώντας αυτό μαθαίνεις να κάνεις ένα business letter, μαθαίνεις να κάνεις ένα δελτίο τύπου, μαθαίνεις να κάνεις μια οικονομική προσφορά, μαθαίνεις να στέλνεις ένα email. Αλλά οι βασικές αρχές που είναι η γραμματική, το απαρέμφατο, οι αντωνυμίες, είναι οι ίδιες. Ναι. Ωραία. Τώρα, εάν είσαι δημοσιογράφος χρησιμοποιώντας αυτές τις βασικές αρχές των αγγλικών, θα μάθεις να κάνεις ένα introduction, θα μάθεις να κάνεις ένα, πάλι ένα δελτίο τύπου, θα μάθεις να γράψεις ένα άρθρο. Άρα αυτό ισχύει και για το περιεχόμενο του NLP. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Εμείς κάνουμε business NLP. Το business NLP τι είναι, Μαρία? Είναι εφαρμογές του NLP σε κομμάτια που έχει να κάνει με διοίκηση προσωπικού, με ενδοεπιχειρησιακές επικοινωνίες, με διαχείριση ενδοεπιχειρησιακών κρίσεων, με εξυπηρέτηση πελατών, με παράπονα πελατών. Το corporate που λέμε στο χωριό, ναι, μου. Με public speaking που λέμε, δηλαδή δημοσιολόγο, με παρουσίαση τεχνικές δημοσιολόγου. Θέλοντας να εφαρμόσει κάποιες τεχνικές του NLP στη διοίκηση προσωπικού στην εταιρεία που είναι ή στους πελάτες του, αυτόματα αρχίζει να παρατηρεί ότι έχει βελτίωση στις σχέσεις του σπίτι του. Ναι. Με το παιδί μου. Με τη γυναίκα μου δεν τσακωνόμαστε τόσο πια. Ο γιος μου που είναι στο φάσμα του αυτισμού, έχουμε καλύτερη σχέση. Η κόρη μου που είναι στην εφηβεία, πια δεν μου κοπανάει την πόρτα στη μούρη. Ωραία. Έχει γίνει ούτως ή άλλως λοιπόν δουλειά από μέσα. Ναι, ναι. Και το καλό είναι ότι το NLP, εμείς εδώ στο Ηράκλειο που είναι και μικρός ο χώρος και υπάρχει δυνατότητα της μετακίνησης, εννοώ,
το κάνουμε στο ομαδικό πλαίσιο και είναι μεγάλη η δύναμη της ομάδος. Γιατί επιλέγεις λοιπόν να οργανώνεις εσύ τα μαθήματά σου σε ομάδες και όχι ατομικά? Ή όχι μόνο διαδικτυακά. Ναι. Ή όχι που υπάρχουν πολλά Ινστιτούτα που παίρνεις βιντεοσκοπημένες στις διαλέκτες. Ασύγχρονη, ναι, εκπαίδευση. Ναι. Παίρνεις βιντεοσκοπημένα τα μαθήματα, παίρνεις το booklet των σημειώσεων, σου στέλνουν και κάποια τεστάκια να απαντάς και άντε μετά να πας ένα διήμερο στο τέλος να αποδείξεις ότι έχεις μάθει τις τεχνικές. Ναι. Και έχεις χάσει αυτό το συστημικό. Ωραία. Που συμβαίνει μέσα στην ομάδα. Που συμβαίνει μέσα στην ομάδα. Δηλαδή, η συναισθηματική... Πρόσεξε να δεις. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει, καλό μου δείχνω, δύο ωραία ημισφαίρια. Uh-huh. Όποιος έχει φάει ποτέ κεφαλάκια από αρνάκι, ξέρει. το αριστερό ημισφαίριο είναι το κέντρο του λόγου και της λογικής. Ωραία. Εκεί καταγράφεται η γνώση. Uh-huh. Εκεί παπαγαλίζουμε, εκεί μαθαίνουμε ένα manual, εκεί μαθαίνουμε τα αγγλικά. Το δεξί ημισφαίριο είναι το κέντρο του συναισθήματος. Είναι το κέντρο των εμπειριών. Είναι το κέντρο που καταλαβαίνει τη μουσική, το χάδι, την αγκαλιά, το τραύμα, το κλάμα, το φόβο, το χαστούκι. Ωραία. Άρα, οι ανθρώπινες πληγές στα τραύματα είναι, εγχαράσσονται στο δεξί ημισφαίριο. Εκεί είναι και οι πεπιθήσεις. Το αξίζω, δεν αξίζω. Είμαι καλή, δεν είμαι καλή. Τα καταφέρνω, δεν τα καταφέρνω. Είμαι, δεν είμαι αξιαγάπητη. Από εδώ είναι, είπαμε. Από εδώ είπαμε. Και είτε είμαστε αριστερόχειρες, είτε δεξιόχειρες. Και τους δεξιόχειρες είναι αυτό. Δεν έχουμε κάνει ακόμη μελέτες να δούμε τους αριστερόχειρες. Πεδίο επιστήμης ανοιχτό εκεί. Ανοίγεται, ναι. Τώρα, εάν λοιπόν έχω εκεί ένα μόλοπα συναισθηματικό, και έρθω να διαβάσω 10 βιβλία για το NLP, για την ψυχοθεραπεία, γυμνάζω το αριστερό ημισφαίριο. Εδώ ομόλοπα συνεχίζει να υπάρχει. Μαρία, πριν μίλησες για επίπεδα. Ναι. Πάμε δηλαδή καθαρά στο πρακτικό τώρα κομμάτι, το εκπαιδευτικό. Ποια είναι τα επίπεδα του NLP? Τα επίπεδα είναι ένα εισαγωγικό, το λέμε εμείς το basic NLP, που είναι να πάρεις μια γεύση του τι είναι αυτό το NLP και οι βασικές έννοιες. Εμείς εδώ στο Ηράκλειο το κάνουμε 2 μέρες, το κάνουμε 14-15 ώρες μια εκπαίδευση. Μετά είναι το NLP Practitioner, που είναι, ας πούμε, κατά τη στοιχεία θα το έλεγα, το lower του NLP, που δουλεύουμε κομμάτια εγώ με τον εαυτό μου, εγώ με τα συναισθήματά μου, εγώ να αναγνωρίσω τι νιώθω, εγώ να μπορώ να το διαχειριστώ, εγώ να έχω αυτοκυριαρχία. Ωραία. Μετά... Η διάρκεια είναι... Η διάρκεια είναι 140 ώρες εκπαίδευσης στην τάξη. Ναι. Όχι. Μοιράζεται σε 2 έτη, ας πούμε. Εμείς το κάνουμε 2 ακαδημαϊκές χρονιές. Εμείς το κάνουμε 2 ακαδημαϊκές χρονιές. Μετά είναι το Master Practitioner, που είναι εγώ τώρα έρχομαι... Το έχω τακτοποιήσει λίγο το δικά μου. Ναι. Εγώ έρχομαι τώρα να συναντηθώ με τους άλλους, οπότε να μπορώ να αναγνωρίζω τα συναισθήματα των άλλων. Να μπορώ να μην τα παίρνω προσωπικά τα συναισθήματα των άλλων. Για να μπορώ να τα διαχειριστώ, να μπορώ να... Είτε είναι το παιδί μου, είτε είναι οι μαθητές μου, είτε είναι η φυστάμενή μου, να μπορώ να το διαχειριστώ και να τους οδηγήσω σε μια επιθυμητή κατάσταση. Αυτό είναι το Master Practitioner, είναι άλλες 140 ώρες, είναι το Proficiency, ας πούμε, του Practitioner. Εμείς το κάνουμε σε 2 ακαδημαϊκές χρονιές, θα πρέπει να είσαι ολοκληρώσει το Practitioner για να πας στο Master. Και μετά είναι το Trainer's Training, δηλαδή είναι αυτός που γίνεται εκπαιδευτής και μπορεί και διδάσκει Practitioner και Master Practitioner. Και μετά είναι ο Master Trainer, που μπορεί να εκπαιδεύει εκπαιδευτές. Μπορεί να πιστοποιεί κάποιον να γίνει εκπαιδευτής στο NLP. Εγώ έχω φτάσει και στα 4 επίπεδα, έχω πιστοποιηθεί από το NLP University από την Καλιφόρνια. Η εκπαίδευση που δίνουμε εδώ στο Ηράκλειο, καμαρώνω να πω ότι είναι πολύ απαιτητική, είναι πολύ μεγάλης χρονικής διάρκειας αλλά και ποιότητας. Κάποιος που μπορεί να τελειώσει σε εμάς το Master Practitioner, τα τελευταία 2 χρόνια, 3 μέσα στην καραντίνα ξεκίνησε και δίνεται ένα Master στο Πανεπιστήμιο της Ουαλίας στο NLP. Και κάποιος που έχει τελειώσει σε εμάς, μπορεί να πάει να κάνει, είναι ένας χρόνος διαδικτυακά και νομίζω μόνο τις εξετάσεις πάει στην Ουαλία, να κάνει το Master of Science on NLP χωρίς να έχει πτυχίο πανεπιστημίου, αρκεί να έχει τελειώσει. Αναγνωρίζεται όμως αυτό, το NLP, το Master NLP. Τα 4 χρόνια σε εμάς, όπως εμείς το κάνουμε. Ποιος μπορεί να κάνει NLP? Όποιος αγαπά τους ανθρώπους. Όλες οι ηλικίες, δηλαδή ένα παιδί μπορεί να κάνει NLP. Σκεφτόμουν, αν δίδασκαν το NLP στα σχολεία, ο κόσμος μας θα ήταν
πολύ διαφορετικός. Έχω δασκάλες που κάνουν το NLP και που ήταν στη δημιουργική απασχόληση σε δημοτικά και φεύγανε και πηγαίνανε και κάνανε τις ασκήσεις στο NLP στα παιδιά. Τρελαίνονται τα παιδιά. Ανθίσανε τα παιδιά. Τρελαίνονται τα παιδιά πάρα πολύ καλά. Γιατί επειδή ακριβώς είναι βιωματικές οι ασκήσεις και τα παιδιά τους αρέσει να συμμετέχουν σωματικά σε πράγματα, είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Θα μπορούσε ένα παιδί να κάνει NLP, να διδαχθεί NLP. Ναι, εμείς δεχόμαστε στα τμήματα των ενηλίκων από δευτέρα ηλικίου. Γιατί να κάνει ένας άνθρωπος NLP? Για να έχει να απολαύσει αγαπητικές σχέσεις στο υπόλοιπο της ζωής του. Να σου πω εγώ εδώ το mission, δηλαδή το δικό μας το, πώς το πούμε, το όραμα, τη δικιά μας στο NLP in Crete, ναι, την αποστολή. Εμείς στο NLP in Crete λέμε ότι, και το έχουμε στα τετράδιά μας και το έχουμε έτσι, σαν αυτό το κίνητρο που μας οδηγεί. Και λέμε ότι μια μέρα όλοι μας ψυχές αθάνατες θα γίνουμε. Και αν υπάρχει παράδεισος, όλοι εκεί θα πάμε. Γιατί ο Θεός θέλει όλοι μας να σωθούμε. Αλλά αν με τον τρόπο που σχετιζόμαστε ο ένας με τον άλλο, βιώνουμε στο εδώ και τώρα λίγο παραπάνω αγάπη και λίγο παραπάνω χαρά, τότε έχουμε βιώσει γεύση παραδείσου από τα τώρα και έχουμε γίνει εμείς η αφορμή να βιώσει και ο άλλος γεύση παραδείσου από τα τώρα. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το βίντεο αξίζει να το μοιραστούμε με πολλούς ανθρώπους στη ζωή μας. Κάντε το, πατήστε ένα share για να φτάσει η πληροφορία σε όσους περισσότερους γίνεται. Εμείς σε αυτό το κανάλι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ, να συναντάμε πολύ αξιόλογους ανθρώπους που έχουν ουσιαστικά πράγματα να μοιραστούν μαζί μας και μαζί σας. Κάντε την εγγραφή σας και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις κάθε φορά που θα ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Καλή συνέχεια!